πάμε στο Ισραήλ, θα πάμε στο Τελ Αβίβ, εκεί όπου θα συναντήσουμε έναν Έλληνα. Είναι ο Ιωνάθαν Ιατρού, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω πολύ. Ένας δραστήριος Έλληνας στο Ισραήλ, έχει και ραδιοφωνικό σταθμό, Radio Blue Greece. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα από το Τελ Αβίβ. Βέβαια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα είχαμε ξαναπεί βέβαια και πέρυσι. Ιδιαίτερα δραστήριος είπα στον πρόλογό μου. Πώς πάει η δραστηριότητα εκεί του ραδιοφωνικού σταθμού στο Ισραήλ? Είμαστε πάρα πολύ καλά, διότι έχουμε ανοίξει κανονικά τα μαγαζιά, οι χώροι διασκέδασης, έχουμε συναυλίες, οπότε μαζί με το ραδιόφωνο γίνονται διάφορες, ας το πούμε, διάφορα events με Έλληνες καλλιτέχνες που έρχονται από την Ελλάδα εδώ, μας επισκέπτονται, οπότε... Ξέρεις, στο Ισραήλ ήταν κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Ξεκίνησε καλά η εμβολιαστική διαδικασία, έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο έτσι κομμάτι του πληθυσμού, πήγαιναν καλά και τα κρούσματα, ανοίξατε και πρώτοι. Μετά υπήρξε κατά κάποιο τρόπο μία πιστοχώρηση. Δηλαδή αυξήθηκαν τα κρούσματα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού βρίσκεστε. Έτσι είναι, γιατί το καλοκαίρι μετά τη δεύτερη δόση όλοι ήταν έξω κανονικά. Τα πάντα ήταν εντελώς normal και μάλλον το effect της δεύτερης δόσης λίγο άρχισε να αποχωρεί, ας το πούμε έτσι. Όπως και μάλλον η επέλαξη Δέλτα μπήκε και αυτή. Και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τρίτη δόση, μια από τις πρώτες χώρες που, όπως κάναμε και τις δύο πρώτες δόσεις, κάναμε. Αυτό το διάστημα που βρίσκεστε, κάναμε και την τρίτη, με τα κρούσματα, ημερήσια. Αυτό το διάστημα φαίνεται ότι τελικά η τρίτη δόση κάνει τη δουλειά. Ενώ είχαμε, ας πούμε, το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε το τέταρτο κύμα, είχαμε φτάσει σχεδόν στα 10.000 κρούσματα την ημέρα. Ναι. Τώρα, για να καταλάβετε, είμαστε γύρω στα 200, 300, 500, αναλόγως κάθε μέρα ανεβαίνει, κατεβαίνει, αλλά καμία σχέση με αυτό που είχαμε, ας πούμε, πριν δύο μήνες. Υπάρχει μπλόκος τους ανεμβολίας τους που θέλουν να μπουν σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, σε καταστήματα? Τι ισχύει για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί? Εντάξει, στην αρχή, επειδή η κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή με τα κρούσματα και μας έλεγαν ότι πρέπει να γίνει η τρίτη δόση, έπρεπε δυστυχώς το πιστοποιητικό που μας το δίνανε για να μπορούμε με αυτό να μπούμε π.χ. σε χώρους κλειστούς και λοιπά, να το καταργήσουν. Δηλαδή μας λέγανε ότι μέσα σε ένα μήνα, ναι, άμα δεν κάνετε τη τρίτη δόση, ενώ το πιστοποιητικό ήταν μέχρι, ας πούμε, και τον Γενάρη π.χ. Μας το κατέργησαν. Οπότε όσοι δεν είχαν πλέον... δεν ήταν στους 6 μήνες η δεύτερη δόση, αναγκαστικά έπρεπε να κάνουν, γιατί είχαν αυτό το μπλόκο. Είχαν αυτό το μπλόκο. Ναι, δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, δεν μπορείς να μπεις σε γυμναστήρια, δεν μπορείς να πας σε χώρους διασκέδασης κυρίως. Πάνω κάτω, κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Για πες μας τώρα και στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το μεγαλύτερο ποσοστό ακροατών είναι Έλληνες, είναι Ισραηλίτες, Ισραηλινοί. Ισραηλινοί, το ραδιόφωνο, όπως βλέπετε και το λογότυπο του σταθμού, είναι ελληνικό σταθμός, ο οποίος εκπέμπει στην εβραϊκή γλώσσα με ελληνικό playlist. Δεν απευθύνεται σε Έλληνες, απευθύνεται σε Ισραηλινούς που θέλουν να ακούνε ελληνική μουσική. Ελληνική μουσική. Θέλουν να ενημερώνονται για τα προγράμματα τα νυχτερινά που οι Ισραηλοί γουστάρουν πάρα πολύ και γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα για να διασκεδάσουν. Τι παίζει περισσότερο, ποια μουσική επιλογή? Που είναι η σεζόν στην Αθήνα, γίνεται ένας χαμός.
Έχουν προτιμήσεις εκεί οι Ισραηλινοί σε συγκεκριμένα τραγούδια, σε συγκεκριμένα κομμάτια? Για πες μας λίγο. Εντάξει, οι περισσότεροι ακούνε λαϊκά τραγούδια. Έχουν έτσι τρέλα, ας πούμε, με τον Νίκο Βέρτη, με τον Γιάννη Πλούταρχο, με την Πάολα, η οποία αύριο θα είναι στο στούντιό μας η Πάολα, γιατί έχει συναυλία την Πέμπτη. Α, μάλιστα, να το. Και μάλιστα είχε ακυρωθεί η προηγούμενη για τον ίδιο λόγο με το, με το Green Pass που ακυρώθηκε. Πολλοί δεν μπορούσαν να πάνε. Να πάνε, και ήταν ένας λόγος που έγινε ένα μήνα μετά. Και θα γίνει μεθαύριο την Πέμπτη. Λοιπόν, Ιωνάθαν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι και στην Ελλάδα όλα να πάνε καλά. Και όλος ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Εγώ έχω κάνει την τρίτη δόση. Όλοι οι γνωστοί μου είναι καλά στην υγεία τους. Πολύ σημαντικό. Και είμαστε βέβαια ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Και να μεταφέρεις όμορφες μουσικές εκεί στο Ισραήλ. Ελληνικές μουσικές. Είναι πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.